Αλλά είναι συνταρακτικό να πηγαίνεις σε κλαμπ γιατί βλέπεις πόσο ωραία ντύνονται οι γυναίκες στα κλαμπ. Αυτό είναι καταπληκτικό. Βάζετε τα καλά, είναι τόσο ωραίο. Ναι, δεν φτάσαμε ακόμα στο αστείο, μισό λεπτάκι. Εδώ είναι εισαγωγή ακόμα. Αλλά είναι, υποφέρετε για να φαίνεστε πιο ωραίες. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση. Πιο μεγάλη απόδειξη γι' αυτό είναι ότι φοράτε τα κούνια. Για να φαίνεστε πιο λεπτές έχετε αποφασίσει ότι όλο το βράδυ θα το περάσει σε μία απότομη κατηφόρα. 2,5 ώρα το βράδυ. Έπεσε, αυτό ήταν, τελείωσε. Άμα δεις 2,5 ώρα το βράδυ γυναίκα που έχει πιει κιόλας, είναι σαν να βλέπεις μεθυσμένο τυρανόσαυρο Ρεξ. Είναι εκτός σε αυτού, τη λέει «Α, πονάω! Πες παρκάρι! Ρα! Ρα! Κουβάλαμε! Ρα! Πόσο μακριά το πήγες! Ρα!» Πονάτε τόσο πολύ που στη μέση βραδιάς τα βγάζετε τα τακούνια και περπατάτε εξυπόλυτες πού? Σε σπασμένα γυαλιά! Και η αντίδραση σας είναι «Πολύ καλύτερα τώρα!» Θες να πάμε σπίτι, όχι καλά είμαστε, χορεύουμε τώρα, εντάξει. Οι γυναίκες με τα κούνια βλέπουν ένα στενάρι που περπατάνε στα κάρβουνα και πφ, γατάκια. Εν τω μεταξύ οι άντρες χάνουμε τελείως την αίσθηση του ύψους σε μια γυναίκα που φοράει τα κούνια. Γιατί μιλάς μια γυναίκα και λες, OK, είναι 75, να το, 75 είναι, να το. Και σου λέει, κύριε, δεν είμαι 75, καμία σχέση. Τα τακούνια είναι, κάτσε να τα βγάλω να δεις. Και τη χάνεις. Δεν υπάρχει. Σε κάπως μιλούσα με μια Μαρία. Είδε κανείς τη Μαρία. Silver Alert, Μαρία. Η τελευταία φορά που την είδα με φορούσε τακούνια. Και Μαρία, εδώ, εδώ! Μη ρίχνεις στάχτη!